Αγαπημένη μου Νατάσα, καλημέρα. Καλημέρα. Έρχομαι λίγο έτσι από μπροστά να σε φιλήσω. Τι ωραία πράγματα μας έχεις φέρει. Συνεργάτη Δάβος, eventful.gr. Νατάσα Σιδηροκαστρίτου, πάντα μας κάνει πολύ ωραία πράγματα και στείνεις πολύ ωραία σκηνικά. Τι κάνουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε μωρά. Μορουδίλα. Σου λείπουνε τα πολύ πολύ μορουδιακά. Εντάξει, μικρή μου 1,5 είναι, δεν τη λες και μεγάλη. Πολύ πολύ όμως, αυτά είναι πιο πολύ, ναι. Δεν υπάρχει. Σήμερα παρουσιάζουμε το θέμα μας, είναι baby shower. Τι είναι αυτό, μερικές μανούλες μπορεί να μην το ξέρουν. Οι περισσότερες βέβαια το ξέρουν, το γνωρίζουν. Μας έρχεται από το εξωτερικό, συνήθως το κάνουν στην Αμερική πιο πολύ, στην Αυστραλία. Τι είναι, μία γιορτή λίγο πριν γεννήσει η μανούλα. Εμείς μπορούμε εδώ να το κάνουμε τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν και να έρθουν και για να, έτσι, να νιώσει όμορφα η μανούλα που πρόκειται να γεννήσει το μωράκι της, αλλά να κάνει έτσι και μία επαφή. Μια επαφή, μια γιορτή με τις φίλες της. Και συνήθως είναι μόνο γυναίκες καλεσμένες αυτό το πάρτι, ναι. Δεν είναι συγγενείς, φίλες, ναι. Κουβάρες. Και κυρίως έρχονται για να δώσουν και τα δωράκια στη μανούλα και για το μωράκι της, αλλά και στην ίδια. Όσες μπορεί και να μην μπορούν να πάνε στο μεευτήριο ή και για μετά που 40 μέρες λένε ότι δεν... Κάνει, έχουμε πάρα πολύ, ναι, πολύ κόσμο στο σπίτι. Οπότε τους δίνει τα δωράκια και έτσι και η μαμά της γλυκαίνει και όλα. Θέλω να πω, Νατάσα, πριν μας εξηγήσεις τι βλέπουμε ακριβώς, μου αρέσει πάρα πολύ που έχεις επιλέξει βεραμάν χρώματα και, ναι, πιο παστέλ, όχι αυτό το baby blue, το baby rose, το γαλάζιο, το κλασικό. Επιλέξαμε αυτά τα δύο χρώματα, το βεραμάν, έτσι αυτό το peach και το mint. Στα χρώματα, το λίγο πράσινο, προδακινή, το λίγο της μέντα στο χρώμα. Το σωμόν, για να μπορούμε να δώσουμε επιλογές και στις μαμάδες που έχουν είτε αγοράκια είτε κοριτσάκια. Πάρα πολύ είτε ωραία. Και τα δύο. Για να δούμε ένα-ένα αυτά που μας έχεις ετοιμάσει. Λοιπόν, αυτό που ουσιαστικά είναι το πιο σημαντικό στο τραπέζι που θα στήσουμε στο baby shower είναι τα γλυκά μας. Όπως βλέπεις, έχουμε φτιάξει την τουρτίτσα μας, ναι, η οποία έχει ζωάκια, είναι καταπληκτική, με χρώματα πολύ πολύ παιδικά. Έχουμε φτιάξει τις κουκουβαγίτσες μας. Κοίτα τι ωραία κουκουβάγια, τις ιδέες. Είναι πάρα πολύ ωραίες οι κουκουβάγες μας, είναι σοκολάτα. Αυτές, είναι και φανταστικές. Δεν είναι. Αυτό το έχεις κάνει, δηλαδή έχεις κάνει τη σοκολάτα και έχεις βάλει τη ζαχαρόπαστα. Εντάξει, δεν το έχω κάνει εγώ, αλλά ναι. Φτιάχνεις το κέικ κανονικά και από το βουτάς τη σοκολάτα. Συστή, να τα γλυκά. Δεν θες πραγματικά να τα φας, είναι τόσο, ναι, γλυκά. Ναι, ναι, ναι. Άρα κάνεις τέτοια γλυκά και για να αποδεχτείς τις φίλες σου. Cupcakes, και τα cupcakes, cookies, φανταστικά. Και τι όμορφα που είναι αυτά. Άρα βάζεις ως θέμα την κουκουβαγίτσα. Ναι. Που λέει και η κάθε κουκουβάγια θεωρεί το μωρό της το πιο ωραίο, ε. Ακριβώς. Έχουμε παίξει λοιπόν σε αυτά με τα γλυκάκια μας, ναι, και τα μακαρόν μας. Έχουμε... Αχ, και αυτά μου αρέσουν, ναι, πάρα πολύ. Αυτό. Εδώ τι είναι, για να πιει χυμό ατομικό ή κάθε... Αυτό, ναι, μπορούμε να το γεμίσουμε με χυμό, με νεράκι, με τσάι, με οτιδήποτε θέλουμε, για να το πάρει η μανούλα ή οι φίλες της, τέλος πάντων. Αυτό και συγγνώμη, να κεράσει. Δηλαδή, το δημιουργούμε στον υπολογιστή, το εκτυπώνουμε... Και το, ναι, κολλάμε σε ένα πλαστικό. Κάποιες μπουκαλάκι. Κάποιες μαμάδες που μπορούν και πιάνουν τα χέρια τους, το τυπώνουν, το φτιάχνουν και στον υπολογιστή τους και το τυπώνουν. Υπάρχουν όμως και ειδικά μαγαζιά, έτσι, ναι, 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 τα οποία κάνουν εξαιρετικές δουλειές, όπως και εμείς εδώ. Έχουμε επιλέξει πολλά τέτοια γραφιστικά. Αυτές εδώ είναι μπομπονιερίτσες, οι οποίες... Α, δίνεις μπομπονιερίτσες. Ξέρεις τι, είναι πουγκάκια ουσιαστικά. Εντάξει, μπομπονιερίτσες, πουγκάκια είναι, τα οποία μπορεί να έχουν μέσα ένα ευχαριστήριο δώρο από τη μαμά προς τις φίλες της που φέρανε τα δώρα. Και μπορείς να έχεις μέσα. Πολλά, ναι, πράγματα. Πάντως συνήθως, επειδή το baby shower έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια, νομίζω όμως, γιατί εμένα δεν έτυχε να μου κάνουν, και στις δύο εγκυμοσύνες, αλλά νομίζω ότι το κάνουν οι φίλες σαν έκπληξη και ουσιαστικά το δώρο που φέρουν είναι αυτά τα πρώτα χρηστικά που θα έχεις, ναι, ανάγκη. Ναι. Τον αποστηρωτή, το θύλαστρο, τα... Τα πάντα, τα, ναι, πάντα που θα χρειαστούν τον πρώτο καιρό, αλλά και τον... Μεθεπόμενο. Άρα αυτό είναι μια ωραία ιδέα. Αν έχετε μια καλή φίλη που είναι γκιούλα, να τις το οργανώσετε. Τορμήστε να τις οργανώσετε ένα τέτοιο πάρτι. Στην μπομπονιέρα δηλαδή βάζουμε κανονικά... Αυτό είναι το δωράκι ουσιαστικά που μπορούμε να δώσουμε στις φίλες μας. Έτσι. Μπορεί να είναι, Το οτιδήποτε. Πραγματάκια που να έχει μέσα λεβάντα, να έχει τέτοια πραγματάκια. Α, βέβαια, και να μυρίζει ωραία. Και να το βάλουμε πουγκάκι μέσα στα συρτάρια μας και θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία, έχεις βάλει και εσύ εδώ αρωματικά. Εδώ είναι τα καδράκια μας που και οι μαμάδες που πιάνουν τα χέρια τους, οι φίλες που πιάνουν τα χέρια τους μπορούν να φτιάξουν μόνες τους κάτι. Ως δωράκι. Ως δωράκι και είναι πολύ εύκολο. Σε αυτή τη λογική είναι και αυτά τα υπέροχα μαξιλάρια που, ναι, μου φέρει. Ναι. Σε αυτή την ίδια λογική. Δηλαδή μπορεί να βρεις ένα μαξιλάρι που σου αρέσει και πάνω να ράψεις, να κεντήσεις, να κάνεις διάφορα πράγματα μόνη σου. DIY που λέμε εμείς.
Άρα θέλουμε ωραία γλυκάκια με βάση ένα θέμα. Τι άλλο θέλουμε, γλυκάκια, ωραία φορμάκια. Ωραία, ναι, κοίτα τι ωραία. Φτιάξαμε αυτή εδώ τη γυρλάντα. Ναι, τη γυρλάντα. Έχουμε βάλει τα φορμάκια που φέρανε ή που πήραμε. Ή που έχει ήδη πάρει. Κοίτα τι ωραία. Γιατί όλε οι μαμάδε τα προμηθευόμαστε νωρί-νωρί. Που έχουν ωραία και κότσα, έχουν και διάφορα. Και μετά αυτά τα μικρά μανταλάκια είναι υπέροχα. Δεν είναι πολύ ωραία. Είναι και διακόσμηση, αλλά. Στο δωμάτιο του μωρού είναι εξαιρετικό. Α, αυτό το, άμα δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάται κανείς στο δωμάτιο, κάτι μου θυμίζει. Ναι. Πόσο αλήθεια είναι. If I'm not sleeping, nobody's sleeping. Πολύ από ωραία. Εκεί, από... Άρα, ό,τι να σου πω κάτι, Νατασάκη, έτσι, ναι. Αυτό που καταλαβαίνω από μία γρήγορη ματιά είναι ότι ό,τι έχουμε αγοράσει ουσιαστικά για το παιδικό δωμάτιο, με κάποιο τρόπο μπορούμε να το αναδείξουμε και να το χρησιμοποιήσουμε στη διακόσμηση. Ε. Και να περιμένουμε. Θα δηλαδή, ας πούμε, εδώ έχεις βάλει πιπίλες τώρα. Ναι. Με ωραία, μηνύματα. Αυτό εδώ, κοίτα τι είναι, είναι δωράκια που μπορούν να κάνουν οι φίλες στη μανούλα. Αυτό εδώ μέσα έχει, είναι σαν cupcake αυτό εδώ. Ναι, ναι, τι ωραίο. Αλλά αυτό εδώ έχει ζυπουνάκια μέσα. Αχ, ναι, και μπορεί να το στολίσεις. Όπως και οι φίλες μπορούν να το στολίσουν, έτσι, άμα το κάνουν, το οργανώνουν. Μα κάπως έτσι δεν βγήκε και αυτή η τούρτα που πια έχει γίνει πολύ της μόδας, που τη στέλνουν όλοι, ναι, Κώστα, θυμάσαι, το diaper cake. Ναι. Είναι αυτή η λογική, ότι το χρηστικό που έχει όμως και ξέρεις πόσες το περιτύλιγμα του δώρου. Ή πόσες φίλες πάνε στις μέλουσες μανούλες τέτοια που τα φτιάχνουν μόνες τους. Πάρα πολύ ωραία. Είναι και εύκολο. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, έχουμε να δείξουμε κάτι άλλο πολύ ωραίο που πιστεύεις ότι αξίζει σαν ιδέα. Είναι πολύ εύκολο να το κάνουν και μόνες τους στο σπίτι, να τυπώσουν καρτούλες, ναι, και να είναι η ευχή στο μωράκι που έρχεται. Πάρα πολύ μου άρεσαν οι ιδέες. Πάρα πολύ. Και αυτό πολύ ωραίο. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο. Πάλι καδράκι αυτό. Χειροποίητο. Το οποίο μπορούμε να το βάλουμε και πίσω. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούσαμε να το βάλουμε, αλλά άμα το κάνουμε πιο μεγάλο για backdrop. Και το έχουμε μετά στο δωμάτιο του μωρού μας. Καδράκι στο μωρό. Η διευθύντρια του eventful.gr, Νατάσα Σιδηροκαστρίτου, πάλι έκανε το θαύμα της. Νατασάκη, ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείτε να μπείτε στο eventful.gr και να βρείτε όλα αυτά που έχουμε εμείς εδώ στο λύση, που μπορείτε να τα βρείτε. Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Τι παίρνω, δικοκουβάγια.